Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας από το Δημότυχο, να μας πει δύο λόγια για το ρεπορτάζ. Τι λέει το ρεπορτάζ για τη νέα κατάσταση που ζούμε στον Εύρο, με τις συνεχείς ροές καθημερινά, με έναν τρόπο που έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, αλλά μας βάζει σε μια σκέψη και σε μια ανησυχία. Μήπως ξεκίνησε ένας νέος κύκλος, Χρήστο, να το δούμε αυτό. Και μετά θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα στην Ροδόπη που προέκυψε. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλή σας μέρα. Πράγματι, τρία είναι τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν αυτό το σκηνικό το οποίο ζούμε τις τελευταίες μέρες στον Εύρο. Το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με την αύξηση των ροών. Πραγματικά παρατηρείται μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την ώρα που έκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία και μετά. Αυτό μας λένε οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά την κατάσταση, τόσο οι κάτοικοι των ακριτικών χωριών, όσο και τα στελέχη των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αύξηση στις ροές. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των τουρκικών αρχών. Αυτό το οποίο μαρτυρούν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά πάνω στη γραμμή των συνόρων είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι παράτυποι μετανάστες δεν έχουν απλώς την ανοχή των κρατικών αρχών της Τουρκίας. Οι στρατοχωροφύλακες μάλιστα τους καθοδηγούν, τους δείχνουν τα περάσματα και τους δείχνουν τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουν και θα προσεγγίσουν την ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την ετοιμότητα των ελληνικών αρχών. Αυτό που μας έλεγαν χαρακτηριστικά χτες αστυνομικοί συνοριοφύλακες αλλά και στελέχοι της Frontex είναι ότι εδώ έχουμε ένα παιχνιδάκι σαν τη γάτα με το ποντίκι. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές ομάδες μεταναστών από την άλλη πλευρά των συνόρων οι οποίες κινούνται κατά μήκος του Εύρου. Και όταν διαπιστώσουν ότι υπάρχει πάντοτε με την βοήθεια των στρατοχωροφυλάκων των Τούρκων. Όταν διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο κενό, κάποιο αφύλακτο σημείο, τότε επιχειρούν να περάσουν. Είδαμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση σημασία έχει η δύναμη αποτροπής. Έτσι λοιπόν, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα. Έχουμε συνεχή περίπολα. Όποιος κινείται εδώ σε αυτό το σημείο, σε αυτό το ακριτικό σημείο της πατρίδας μας, θα διαπιστώσει ότι συνεχώς, διαρκώς κινούνται περιπολικά αυτοκίνητα της συνοριοφυλακής, της αστυνομίας, αλλά και του στρατού. Μάλιστα. Όταν λοιπόν οι διακινητές διαπιστώνουν ότι τα σημεία αυτά φυλάσσονται, τότε αλλάζουν σημεία. Φεύγουν και απομακρύνονται. Είναι μια διαρκής μάχη η οποία προσπαθεί να κερδίζεται. Αυτό το παιχνίδι κερδίζεται, Δημήτρη. Έτσι είναι. Περίμενε, Χρήστο μου, λίγο να ακούσουμε. Μείνε κοντά μας, να ακούσουμε και τα σχόλια εδώ των καλεσμένων μας. Τι λέτε, κύριε Συρίγο, μπορεί να ξεκινάει κάτι καινούριο τώρα. Τι γίνεται, είναι κάποια περιστατικά τώρα μεμονωμένα αυτά, τι βλέπετε? Η Τουρκία και ο Ερντογάν είναι άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία. Όταν το 2019 άλλαξε η κυβέρνηση, υπενθυμίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, 4-5 ημερών, υπερδιπλασιάστηκαν και μετά τριπλασιάστηκαν οι ροές από την Τουρκία προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι η Τουρκία δοκιμάζει να δει ποιες είναι οι αντιδράσεις της υπηρεσιακής κυβερνήσεως και αν έχει περιθώριο να κάνει κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς. Και επίσης και κάτι ακόμη. Η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα ως προς τα θέματα ασφαλείας και στρατοκρατίας. Δεν κινείται τίποτα στον Εύρο, δεν κινείται τίποτα από την Τουρκία προς τα νησιά, χωρίς να είναι εν γνώση των τοπικών αρχών. Ελέγχονται και παρακολουθούνται τα πάντα. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία, λέτε. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά δεν είναι αυτόνομα κυκλώματα εδώ πέρα τα οποία θέτουν και κάνουν το δικό του παιχνίδι. Είναι καθοδηγούμενο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνουν αυτό. Να μας το πει και ο Μανώλης αυτό, τι λένε εκεί οι Μανώλοι από την Τουρκία για αυτό το ζήτημα. Τι λένε οι δικές πληροφορίες? Πιθανόν δεν υπάρχει καν. Κοιτάξτε. Το ένα ζήτημα είναι ότι υπάρχει φόβος στους πρόσφυγες και στους μετανάστες που ζουν στην Τουρκία ότι κάποιος από αυτούς θα τους διώξουν, διότι υπάρχει μια τέτοια υπόσχεση από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης ότι θα τους στείλουν στη Συρία. Πολλοί δεν θέλουν να πάνε στη Συρία, θέλουν να φύγουν στην Ευρώπη. Άρα ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Απλά θέλω να παρατηρήσω ότι ναι, όντως στην Τουρκία δύσκολο να κινηθείς χωρίς να είναι σε γνώση των αρχών. Από εκεί πέρα, επειδή είναι μια μεταβατική περίοδος κάποιων ημερών, αλλάζουν, δηλαδή έφυγε ο Σόιλου, έρχεται ένας άλλος υπουργός εσωτερικών κτλ. Ας δώσουμε περιθώριο κάποιων λίγων ημερών για να καταλάβουμε το πού κινείται το πράγμα. Εγώ δεν έχω πληροφορίες για μαζί, δηλαδή μαζί, αυτό που ζήσαμε στον Εύρο πριν από 3-4 χρόνια, φεύγανε οργανωμένα με τα λεωφορεία από τις τουρκικές αρχές που φεύγανε. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τώρα. Σήμερα είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας και θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας τον Χρήστο Νικολαίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Τον ελευθερώσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Για να πάμε, κύριε Συρίγο, σε ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες, έχει ανέβει αρκετά. Το θέμα της Ροδόπης. Είχαμε εκεί κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες από ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται σημαντικό στην περιοχή. Εμείς δεν το ξέρουμε. Διαβάζουμε τις καταγγελίες που έκανε μια γραπτή ανακοίνωση, η οποία ήταν πολύ ηχηρή. Σε σχέση με την εκλογή ενός μουσουλμάνου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στην περιοχή, ότι καθοδηγείται, ότι ελέγχεται, ότι παίρνει εντολές από το τουρκικό προξενείο. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Τι γίνεται? Είναι η δεύτερη καταγγελία η οποία έχει κατατεθεί. Πριν από μερικούς μήνες έγινε η εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και στο τέλος της διαδικασίας όλοι ξέραν ότι είχαν εκλεγεί δύο μέλη και ξαφνικά την επόμενη μέρα ανακάλυψαν ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος βουλευτής, ο Φερχάτ, είχε εκλεγεί και αυτός. Στην Κεντρική Επιτροπή. Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρξαν μαγειρέματα και μια προνομιακή μεταχείριση για να μπορεί να είναι. Για να εκλεγεί μέλος. Για να εκλεγεί μέλος. Μεταχείριση εκ μέρους ποιου? Από τον κεντρικό εκλογικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, για να έχουν τον Φερχάτ. Όχι, δεν τον πρημοδότησαν. Οι καταγγελίες είναι ότι υπήρξε λαθροδιαχείριση των ψήφων και υπήρξε παρέμβαση για να μπορέσει να αλλάξει το αποτέλεσμα. Λέει, με άλλες ψήφους κοιμηθήκαμε και άλλες βγήκαν την άλλη μέρα το πρωί. Χειρότερα. Αυτό το υπέρ του Φερχάτ. Έγινε νοθεία. Αυτό είπανε, κατήγγειλαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής, που είπανε με άλλον κοιμηθήκαμε το βράδυ και άλλον είδαμε το πρωί. Πολύ να μας εκπροσωπεί. Είναι σοβαρό, γιατί δείχνει μια διαχρονική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σχετίζεται και με τους δύο βουλευτές που υπάρχουν. Και οι δύο, να το πω διαφορετικά, όπου υπάρχει ο εκπρόσωπος, ο Τούρκος πρόξενος και ο ψευδομουφτής, αν είναι στην Ξάνθη, είναι βέβαιο ότι μαζί τους θα είναι και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι στη Ροδόπη, θα είναι ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Άρα υπάρχει, λέτε, μια σχέση. Είναι εντυπωσιακό πώς συγκεκριμένα πρόσωπα πηγαίνουν πάντοτε μαζί. Εδώ τι μπορεί να γίνει τώρα? Λέει, η Νέα Δημοκρατία ζητάει από το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τα μέτρα του για αυτό το ζήτημα, να αλλάξει το πρόσωπο. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει ο αρχηγός αν θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αποκρούει. Βέβαια, λέει, μην παίζετε παιχνίδια κυπατζίδικα. Άκουσα τον κύριο Φίλη να λέει, προσέξτε, γιατί αυτά είναι κυπατζίδικα που κάνετε. Το 1989, νομίζω ο κύριος Κλάψης μπορεί να μας πει περισσότερα πάνω σε αυτό, το 1989, που υπήρχε ομή παρέμβαση του τουρκικού προξενείου, τότε είχε απελαθεί και ο Τούρκος πρόξενος από την Κομωτινή. Μάλιστα. Για τέτοια πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει ομή παρέμβαση, γίνονται εμέσως δια των δικτύων που υπάρχουν ή δια της προβολής συγκεκριμένων υποψηφίων μέσα από την τουρκική κρατική τηλεόραση, μέσα από συνεντεύξεις στην τουρκική κρατική τηλεόραση. Είναι πολύ πιο προσεκτικά τα πράγματα. Αλλά είναι σαφές ότι το τουρκικό προξενείο έχει ως εκλεκτούς τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Κομωτινή και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη. Δύο εβδομάδες σας πήρε να το καταλάβετε το θέμα. Δηλαδή, η καταγγελία της κυρίας Λαυτσή ήρθε την επομένη των εκλογών, στις 22 Μαΐου, των πρώτων εκλογών. Οι καταγγελίες από την Δημοκρατία ήρθαν δύο εβδομάδες αργότερα. Εδώ και δεν ήταν σημαντικό τότε και έγινε ξαφνικά, ή μπορεί να είναι και εσωτερικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, τα οποία έχουν παίξει το δικό τους ρόλο? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τονίζουμε ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικά τα κόμματα στους υποψηφίους τους οποίους κατεβάζουν, διότι θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να εκπροσωπούν πραγματικά τη μειονότητα και να μην βλέπουν τη μειονότητα μέσα από τους μαγειρετικούς φακούς του προξενείου. Ως προς το θέμα των καταγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνουν με αδιάσυστο τρόπο τη διάχυτη υποψία η οποία υπήρχε όλο αυτό τον καιρό. Το συγκεκριμένο κείμενο που έλεγε ότι μην νομίζετε ότι βγήκε αριστερός ψηφίζοντας το συγκεκριμένο, άλλος βγήκε, είναι ενδεικτική. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.